Τόσα χρόνια έχετε μάθει να σας καλωσορίζω και να τα λέμε μέσα από τη τηλεόραση με ένα διαφορετικό ρόλο ως παρουσιάστρια. Τώρα με ένα διαφορετικό τρόπο θα τα λέμε από τις πίστες. Γράφω μουσική, γράφω τραγούδια, τραγουδάω και τώρα ήρθε η ώρα να διδάξω μουσική. Και ποια θα διδάξω? Τη Βασίλισσα. Όταν χτύπησε το τηλέφωνο και είδα Νίκος Κοκλώνης, σκέφτηκα πού ωραία θα με ταξιδέψει. Ταξίδια θέλει το κορίτσι μου, ταξίδια θα το πάω. Νομίζω είμαι απρόβλεπτη, το έχω δείξει τα τελευταία χρόνια. Μπήκα σε λάσπες, κολύμπησα, είπα να έρθω να τραγουδήσω. Δισκογραφικές, ετοιμάσαι συμβόλαια. Θα κινηθούμε σε πιο rock and roll καταστάσεις. Ακριβώς. Η σχέση μου με τη μουσική, όταν ήμουν στο σχολείο, ήμουν στη χοροδία. Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει. Κάνω πριν διάδρομο πριν έρθω να σε συναντήσω, να ξέρει. Θες το διάγραμμά σου? Όχι, για να χάσω κανένα κιλό. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι είναι κούκλα, δεν χρειάζεται τίποτα. Όταν ξεκινάω μια καινούργια δουλειά, κάνω προετοιμασία τρελή και εκεί 2-3 εβδομάδες πριν κάνω ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, τρώω, κοιμάμαι. Λες αυτό να με παχαίνει όταν φουσκώνω? Να είναι αυτό. Να φουσκώσει κυρία, να φουσκώσει, τέλεια. Και τώρα βγάλω όλο τον αέρα. Τώρα κάτσε να το βγάλω. Εντάξει. Δεν είμαι ανταγωνιστική. Όσο και να μείνουμε, δεν με πειράζει. Δεν ξέρω, ο Χρήστος βέβαια. Πόσο έχεις? Έχω πολλά, δεν ξέρω. Τώρα δεν τα έχω μετρήσει τώρα τελευταία. 40. Δεν πρέπει να είναι παραπάνω. Είναι. Μια κοπελιά. Θα ήθελες να κάνεις και εμένα όταν τελειώσει το παιχνίδι? Άμα έχεις καλή επίδοση, σε κάνω. Άντε. Άντε, δεν βαριέσαι. Πιάνω πολύ χώρο, βρες ένα κομμάτι. Ολόκληρη να σε κάνω. Το πρόσωπό σου θα κάνω. Α, οκ, εντάξει. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή την Κωνσταντίνα και τον Χρήστο. Σου σκάσω ένα φιλί. Γιατί σε έχω ερωτευτεί πολύ. Μα όταν εξωγένουμε ποτέ, δεν τολμώ να πω τι σκέφτομαι. Τι είναι αυτό που ζητάς? Δεν κάνει. Τι έχεις μες στο μυαλό? Δεν πρέπει. Πες το που σε παρακαλώ. Εντάξει, ακούω τι σκέφτομαι. Όταν κοντά σου γεγόμαι. Σε ένα φθηνό ξενοδοχείο να τρυπώσουμε. Και στο πρωί να ξεμαλιώσουμε. Σε ένα φθηνό ξενοδοχείο να τρυπώσουμε. Και στο πρωί να ξεμαλιώσουμε. Να κάνουμε αγκαλιές και φιλιά κι άλλα κόλπα. Μπράβο, νομίζω έχει λιποθυμίσει η κυρία Βανδύ. Κάτι γίνεται εκεί, ναι. Ζει ακόμα. Ανοιχτά όλα εδώ, βλέπετε. Τατού. Ανοιχτά και εδώ. Είπαμε να δοκιμάσουμε τα δυνατά μας χαρτιά, Πάτερ. Τι ντύθηκαμε. Με σένα πάντως, ένα φτηνό ξενοδοχείο μέχρι και εγώ θέλω να πάω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εσύ φταίς γι' αυτό. Το ξέρω, ότι έβαλα το χεράκι μου. Δεν το περίμενα. Ποιο? Και εσείς βοηθήσατε. Εντάξει. Ο Χρήστος έκανε πράγματα. Ο Χρήστος πάρα πολλά, τα πάντα. Η Κωνσταντίνα έκανε, όχι μόνο. Εδώ η ορχήστρα, τα φωνικά. Πρόβες πολλές. Πρόβες πάρα πολλές. Δύο, τρεις, Όχι, μόνη της έκανε πολλές. Μόνη της έκανε πολλές, ναι, εντάξει. Θυμάμαι, με παίρνει και τηλέφωνο, είμαι σε πρόβα. Είναι τελειομανής και θέλει να είναι άρτια. Τώρα δεν θα βοηθήσει. Μισό λεπτό. Να φωνάξουμε λίγο το φλόρ, να δώσει κάτι στην κυρία Βανδύ, γιατί νομίζω ότι έτσι όπως άκουσα το τραγούδι να το τραγουδάει η Κωνσταντίνα, δεν νιώθει πολύ ωραία. Κοίταξε να δεις. Γιατί το λες αυτό? Να μιλήσω. Φυσικά. Κωνσταντίνα μου. Πανέμορφό μου κορίτσι. Είσαι μία κούκλα. Καλά ξεκινάω, έτσι. Ναι, κοίτα, ξέρω πώς θα το πάω. Θα το πάω ως εξής. Μέσω Ολλανδίας θα το πάω. Μέσω Ολλανδίας, άστα να πάνε. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, αυτό... Δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Θεωρητικά, δεν είναι ένα
δύσκολο τραγούδι. Και ειδικά στην αρχή που έχει έτσι λίγο ψιλοπρόζα, έκανες και το γελάκι όπως είχε βγει τέλος πάντων τότε αφόρμητα στο στούντιο. Το γελάκι πολύ. Έχει μια παιδικότητα, γράφτηκε και κάτι αιώνες πριν. Θα ήθελα στην αρχή που ήταν εύκολο να μην απλώνεις τόσο πολύ τις νότες, γιατί δεν ήταν και τόσο στοχευμένα σε μένες. Έχω χάσει τα λόγια μου. Κοίτα, θέλεις λίγο δουλειά παραπάνω. Καλά σου έδωσε ο Χρήστος το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί θεώρησε ότι θα το παίξεις λίγο, επειδή είναι παιχνιδιάρικο. Και λίγο τραβούσες τις νότες παραπάνω, λίγο δεν τις πετύχαινες, λίγο έφυγες έως αρκετά από το ρυθμό. Θέλεις λίγο παραπάνω δουλειά. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Χρήστος πρέπει να σε δουλέψει κι άλλο και θεωρώ ότι θα πρέπει να την πας σε τραγούδια. Όχι δικά σου. Αυτό είναι το φταίει. Όταν επιλέξαμε αυτό το τραγούδι, ναι, δεν είχες κλείσει. Όχι, όχι αγάπη μου, καλά το σκέφτηκε ο Χρήστος. Είπα θα σου δώσει ένα τέτοιο τραγούδι που θεωρητικά είναι λίγο εύκολο σε σχέση με κάποια άλλα. Θεωρητικά πάντα. Θεωρητικά, ναι. Γιατί η κορώνα στο τέλος θέλει λίγο ένα πάτημα πιο καλό. Αλλά θέλετε δουλίτσα, Χρήστο, πρέπει να πάρεις την Κωνσταντίνα να δουλέψετε. Θα δουλέψουμε πολύ. Θα δείτε πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Αυτά. Ευχαριστούμε. Ευγενική κυρία Βαρβή. Αλλά θα πάω τώρα στη Βίκη. Έχεις αιμονή μαζί μου, έτσι. Ναι, έχω αιμονή. αγάπη μου, Κωνσταντίνα, είσαι ένα τόσο ωραίο κορίτσι, ρε παιδάκι μου. Και εσύ, Χρήστο, είσαι ένα ωραίο αγόρι, βέβαια. έχεις ωραία φωνή. Δεν τρέπεσαι λίγο. Τα μένεις, παιδιά. Εντάξει. Πατάει κόσμο. Πες με όποιον της αρέσει. Να γίνει το Χρήστο. Πες με σπινά μου. Μπορείς να κοντά. Συγγνώμη. Να κάνω μια ερώτηση. Να το ανοίξουμε, θέλει Βίκη, ορίστε. Χρήστο, που μένεις, για περιοχή. Δείξε κάτι να έχεις. Α, είσαι δίπλα. Εγκαλύτερα. Η Βίκη το γάλα από το εγάλιο το αγοράζει. Έλα, οι κοπέλες είναι σαχλές, έτσι. Τι βαθμολογία. Θες να φέρουμε τα θύματα. Είστε σαχλές. Μου ανοίγει άμεσα το σακάκι για να βοηθήσει τη βαθμολογία. Άμα το βγάλει και να βάλουν καλύτερη και θέλουν οι κριτές αποφάσεις. Ό,τι χρειαστεί, κάτσε να βγάλει. Βίκη να το βγάλει το σακάκι. Σε παρακαλώ, ας τον άνθρωπο. Ας μείνει και κάποιος ντυμένος εδώ μέσα. Άρα δεν παίρνει. Δεν παίρνει το γάλα από το εγάλαιο. Ένα παιδί πριν που τραγουδούσε έλεγε ότι πήγα να τον πατήσω με τα μάξι. Ας μην μείνουμε σε αυτό. Εσύ αγάπη μου πάτα τις νότες και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Εντάξει. Αυτό ήταν καλό για μας. Πώς το βλέπεις. Πώς το πάρει. Πάρε homework, πάρε δουλειά για το σπίτι. Ήταν αμφιλεγόμενο. Αχα, είμαι τέτοια. Σταμάτη. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Όντως, θεωρητικά, όπως λέει και η Δέσποινα, ήταν ένα τραγούδι που θα σου πήγαινε. Έχω την εντύπωση ότι σου ξέφυγε εντελώς. Δηλαδή, οι νότες δεν ήταν σωστές, ο ρυθμός δεν ήταν σωστός και η τελευταία κορώνα δεν υπήρξε σχεδόν. Αυτό το κατάλαβες κι εσύ. Νομίζω ότι πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ αν σε ενδιαφέρει. Αν όμως σε ενδιαφέρει να περνάμε καλά, που και αυτό με ενδιαφέρει, να χαράεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μαρία. Όταν η Κωνσταντίνα είπε ότι έχω κάνει πολλές πρόβες, ίσως εννοούσε ότι έκανε πολλές πρόβες για το ρούχο. Όχι, έκανε και για το τραγούδι. Φωτιά, φωτιά. Παιδιά, πρώτη προσπάθεια είναι. Πρώτη προσπάθεια. Ναι, μωρέ, έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αυτό που θαυμάζω στην Κωνσταντίνα είναι ότι έχει το θάρρος να δοκιμάζεται σε πράγματα που δεν ξέρει και να το παραδεχτούμε. Δηλαδή πήγε, έτρεξε στο Survivor, ήρθε εδώ να τραγουδήσει. Έχει διάθεση να εκτεθεί και δεν να κολλάει. Κάνει. Δεν κολλάει. Ναι. Οπότε εδώ να είναι, εδώ να είστε, να σας βλέπουμε, να εξελίσσεστε. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή αρχή. Να. Καλή αρχή. Μπράβο, παιδιά, και από μένα. Εμένα μου αρέσει όλο αυτό το μπριό, να το πω. Πες μας κάτι καλό εσύ. Πες μας κάτι καλό. Από μένα έχει το καλύτερο. Να ξέρεις ότι εγώ ήμουν αντικαταστάσεις, μάλλον εγώ φταίω. Όσο έλειπες, εγώ τις μάθαινα. Να το πούμε κι αυτό. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Μπικάκι. Λίγο στεναχωρήθηκαν τα παιδιά. Σ' άρεσε εσένα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο ήταν. Μ' άρεσε και το ρούχο της Κωνσταντίνας και η Κωνσταντίνα, αλλά και ο Χρήστος που δεν φοράει και αυτός τίποτα από μέσα. Το μύρο ρούχο του Χρήστου. Ήρθαν τα παιδιά. Κουίντινα είναι αυτή η αγάπη μου. Κουίντινα. Τζ
Λίζα. Γεια! Τι κάνετε? Καλησπέρα. Για την τιμή να μας απολαύσουν όλοι συμπαίκτες. Τα έχουμε βγάλει όλα σήμερα. Μάλιστα, εντάξει. Για γυναίκα δεν θα ήταν πολύ καλό αυτό. Έπρεπε το τελευταίο ψηφίο να είναι με, ξέρεις, με ημιμόνιμο. Να το αλλάζουμε. Για πάμε να δούμε τη βαθμολογία σας. Φοβάμαι. Βίκη. Νικό. 5. Βίκη. Νικό. Πίσω σε σένα. Σταμάτη. 5. Δεν βρίσκω πουθενά. Δέσποινα. 5. Μαράκι. 5. Σύνολο 20 βαθμοί. Μαγικά. Είναι η χαμηλότερη βαθμολογία. Αυτό ήταν ο στόχος μας. Η χαμηλότερη. Ξεχωρίσατε. Ξεχωρίσατε. Να κάνουμε την υψηλότερη την άλλη φορά. Αυτό. Θέλω να είστε χαρούμενοι. Θέλω να είστε δυνατοί. Και την επόμενη φορά να μας βάλετε τη γυαλιά. Έχει αποχώρηση. Αποχώρηση σήμερα δεν έχει. Κρίμα. Είστε safe. Επίσης, εσείς από το σπίτι μπορείτε να ψηφίσετε το αγαπημένο σας ζευγάρι. Ξέρετε πώς. Νίκο, πίσω σε σένα.